Τι είμαι, όλοι είναι εδώ. Εγώ ήμουνα στην περιφέρεια και ενημερωθήκαμε για το επεισόδιο. Έτρεξα αμέσως και είδα τον κύριο Καρατζιά στην κατάσταση που ήταν. Σε τι κατάσταση ήταν? Έτρεχαν αίματα και είχε μία μαχαιριά από την ομοπλάτη ως τον πισινό. Και αμέσως με το αμάξι του Δήμου το μετέφερα στο νοσοκομείο. Ήταν κάτι που δεν έχει ξανασυμβεί στη Ρόδο. Βλέπουμε ότι σε κάθε παρέλαση υπάρχουν αυτές οι εκδηλώσεις διαμαρτυρίας που είναι ακραίες, μεν υβρίζοντας όλους που καταθέτουν στεφάνια ή στέκονται μπροστά στο βωμό της πατρίδος, τους εκπροσώπους δηλαδή της κυβέρνησης, τους βουλευτές, την αυτοδιοίκηση, τους στρατιωτικούς, αλλά να γίνει επίθεση με μαχαίρι εναντίον εκπροσώπου της πολιτικής, δημοτικός σύμβουλος, μπορεί να ήμουν εγώ, μπορεί να ήταν οποιοδήποτε βουλευτής, αυτό είναι ένα καινούριο γεγονός. Δεν έχουμε συνηθίσει, ούτε στη σκέψη μας ήταν κάτι τέτοιο. Γι' αυτό λυπάμαι πραγματικά για αυτό που συνέβη. Το καταδικάζω με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο και πιστεύω πως και η δικαιοσύνη και η αστυνομία πρέπει να πράξουν το καθήκον τους. Ήταν μία εκπρομελέτης πρόθεση ανθρωποκτονίας. Όταν κάποιος έχει μαχαίρι και επιτίθεται πισόπλατα σε κάποιον πολιτικό, καταλαβαίνετε πού έχουμε φτάσει. Συνελήφθη αυτός που το έκανε, ο δράστης? Ναι, από ό,τι μάθαμε, συνελήφθη. Είναι γυναίκα και αυτή τη στιγμή βρίσκεται στις χέρια των αστυνομικών αρχών. Κύριε Λοΐζο, σήμερα έδειξε το αποκρουστικό πρόσωπό της η βία. Η ομή βία που αμαυρώνει την συλλογική μνήμη που θέλαμε να καλλιεργήσουμε σήμερα, την εθνική μας επέτειο του 21. Σήμερα που παράλληλα με αυτή την επέτειο γιορτάσαμε και τον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου, που μας έστειλε μήνυμα ελπίδας και αλληλεγγύης, αντιθέτως, η βία απάντησε με το αποκρουστικό της πρόσωπο, κάτι που καταδικάζει σύσσωμα η κοινωνία. Θέλω να είστε βέβαιος ότι η δημοκρατική πολιτεία, η ελληνική πολιτεία που έχει από την ιστορία δείξει πως στις δύσκολες ώρες αυτές χρειάζεται ενότητα και πρέπει σε αυτήν την κατεύθυνση να κινηθούν και τα συντεταγμένα όργανα της πολιτείας, δεν μπορεί να αμαυρωθεί πλέον από εδώ και πέρα αντίστοιχη ενέργεια. Ο πολιτικός κόσμος της χώρας, αλλά κυρίως οι πολίτες, είναι ενωμένοι και δυνατοί απέναντι σε αυτό το οποίο έχει δημιουργήσει σήμερα μία ομάδα πολιτών, οι οποίοι αμαύρωσαν τη συλλογική μας μνήμη. Από ό,τι φάνηκε, κάποιοι οι οποίοι επιδίδονται σε ασχημίες κατά τη διάρκεια της παρέλασης πλησίασαν τον Δημοτικό Σύμβουλο, τον κύριο Καρατζιά, και τον μαχαίρωσαν στην πλάτη. Αυτές είναι καταστάσεις βίας, τις οποίες στυλιτεύουμε και καταδικάζουμε απερίφραστα. Θα πρέπει αυτοί οι οποίοι προκαλούν αυτές τις ασχημίες και τις εγκληματικές ενέργειες σε μια κοινωνία η οποία αυτή τη στιγμή πραγματικά δοκιμάζεται, αλλά αντιστέκεται βαριά, να παραδειγματιστούν, να τιμωρηθούν παραδειγματικά, έτσι ώστε να μην ξαναεπαναληφθούν τέτοια φαινόμενα στον τόπο μας. Ο Δεκάνης είναι ένας τόπος ειρηνικός, ο οποίος αγωνίζεται για την επιβίωση και την περαιτέρω ανάπτυξή του. Και όλοι αυτοί οι οποίοι προκαλούν αυτές τις καταστάσεις βλάπτουν τις προσπάθειες αυτές. Αυτά είναι. Λυπάμαι γιατί άλλες δηλώσεις έπρεπε να κάνουμε σήμερα. Άλλες δηλώσεις που έχουν να κάνει με το ιστορικό χρέος που έχουμε σαν Έλληνες και ειδικά σαν ελληνικό έθνος με τις κρίσιμες μέρες που περνάει και η Κύπρος και η Ελλάδα, και φτάσαμε στο σημείο, σε αυτή την πολυπολιτισμική Ρόδο, συμπατριώτες μας, συντοπίτες μας, να χαρακώνουν, να μαχαιρώνουν άλλους συμπατριώτες μας. Είναι απαράδεκτο το γεγονός. Είπα προηγούμενα σε δηλώσεις ότι κανένας δεν είναι πιο πατριώτης από τον άλλον. Όλοι έχουμε το ίδιο αίσθημα πατριωτισμού και επομένως αυτή η κυρία που συνελήφθη, όπως έμαθα τώρα από την αστυνομία, που χαράκωσε τον συνάδελφο τον Δημήτρη τον Καρατζιά, η οποία ήταν απέναντί μας και έβριζε και μούτζωνε τα σύμβολα, τις σημαίες, το βωμό, γιατί δεν έχει να κάνει με τα πρόσωπα. Εμείς εκπροσωπούμε κάποιους θεσμούς. Και ο Δεσπότης και ο Δήμαρχος και οι βουλευτές εκπροσωπούν θεσμούς. Σήμερα είμαστε εμείς, αύριο θα είναι κάποιοι άλλοι.
Δίνουμε λοιπόν το δικαίωμα σε κανέναν από αυτούς που βρίζανε σήμερα να είναι περισσότερο πατριώτης από εμάς. Στο συγκεκριμένο γεγονός λοιπόν, εάν έκανε τη δουλειά της η αστυνομία σωστά, και το λέω επώνυμα και σαν αντιπεριφερειάρχης και σαν δικηγόρος, και αν ο κύριος Αγγελέας όταν πήγα και του είπα ότι πρέπει, ότι δεν μας τιμούν αυτές οι εικόνες και ότι πρέπει να επιληφθεί η αστυνομία και η εισαγγελία για αυτεπάγγελτα διωκόμενα αδικήματα, γιατί δεν ήταν εξυβρίσεις επί προσωπικού, ήταν και περιβρίσεις αρχής και υπήρχαν κακόβουλες βλασφημίες και τα σύμβολα της πατρίδας βρίζανε οι συγκεκριμένοι 3-4 όσοι ήταν εκεί πέρα, το να κάθεται η αστυνομία και οι κρανιοφόροι και να τους κοιτούν στα μάτια, τους έδωσαν το δικαίωμα ότι αυτοί είναι άτρωτοι. Με αποτέλεσμα λοιπόν να βρουν μπροστά τους έναν συνάδελφο ο οποίος εκείνη την ώρα κατέβηκε από το κτίριο της περιφέρειας που ήταν ο γενικός και οι υπόλοιποι που ανέβηκαν στο κτίριο μετά την παρέλαση. Όχι τίποτε άλλο, να μην δώσουμε περισσότερο δικαίωμα σε κανέναν. Βρήκαν λοιπόν μπροστά τους τον Δημήτρη τον Καρατζιά και τον χαράκωσε από την πλάτη μέχρι κάτω τα οπίστια. Εάν ήταν ένας οποιοσδήποτε άλλος και δεν ήταν ο Δημήτρης ο Καρατζιάς, ενδεχόμενα σήμερα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, να ήταν ή τελειωμένος ή εν πάση περιπτώσει πολύ βαριά τραυματισμένος. Ευτυχώς, εντός εισαγωγικών το ευτυχώς, και την βρέθηκε μπροστά τους ο Καρατζιάς. Από εκεί και πέρα όμως έχουν υποχρέωση και η αστυνομία και η εισαγγελία να κάνουν το χρέος και το καθήκον τους. Και να σας πω και κάτι, κύριε Λοΐζο, επειδή βλέπω και εσείς σαν μέσα ενημέρωση τους αγωνιώδης έτσι, και τις προσπάθειες που κάνετε και να προβληθεί αυτός ο τόπος και να μπορέσει να ανασάνει οικονομικά. Εκατομμύρια προσπάθειες, χιλιάδες προσπάθειες να κάνουμε να δείξουμε τον πολιτισμό αυτού του νησιού, την ιστορία του, την παράδοση, γιατί αύριο, χθες ήρθε, σήμερα μάλλον έρχεται το πρώτο τσάρτερ από το εξωτερικό, με το που θα μαθευτεί αυτή η εικόνα προς τα έξω. Πέστε μου εσείς ποιοι τουρίστες και ποιοι επισκέπτες θα επισκεφθούν αυτόν εδώ τον τόπο. Να καταλάβουμε λοιπόν με κάτι παραλογισμούς τι συνέπειες έχει για το γενικό σύνολο, αλλά και για το γεγονός αυτό καθεαυτό. Οποιοσδήποτε μπορεί να διαφωνεί, μπορεί να έχει διαφορετικά πιστεύω, μπορεί να τα εκφράζει μέσα στα πλαίσια τα νόμιμα και τα συνταγματικά, δεν έχει δικαίωμα ούτε να επιτίθεται, ούτε να βρίζει, ούτε να μουτζώνει, ούτε να προπυλακίζει, και πολύ περισσότερο δεν έχει δικαίωμα να χαρακώνει κάποιον. Και πέστε μου και το τελευταίο, με ποιο σκεπτικό η συγκεκριμένη κυρία κατέβηκε στην παρέλαση και κρατούσε μαζί της, δεν ξέρω αν ήταν, δεν έχω ενημέρωση, λεπίδα, μαχαίρι, ό,τι είναι, φαλτσέτα, για ποιο σκοπό την είχε στην τσέπη της αυτή, για να προστατεύσει τι? Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι είναι εκ προθέσεως και το ότι κρατούσε αυτό το συγκεκριμένο αιχμηρό όργανο, δεν ξέρω αν πληρεί τους όρους του νόμου για να είναι παράνομη οπλοφορία, οπλοχρησία, αλλά από εκεί και πέρα, με τα λίγα νομικά που πιστεύω και ξέρω και υπηρετώ 30 χρόνια, είναι ένα πολύ σοβαρό αδίκημα κατά της ζωής και δεν έχει δικαίωμα κανένας για οποιοδήποτε λόγο να επιφέρει είτε τη βαρύτατο τραυματισμό ή και την απόπειρα, σας λέω εγώ ακόμα, της ανθρωποκτονίας σε κάποιον. Γιατί σας λέω, εάν ήταν κάποιος που δεν είχε τις σωματικές διαστάσεις και τη διάπλαση του Δημήτρη του Καρατζιά, ενδεχόμενα σήμερα, αυτή τη στιγμή, να μην ήταν κοντά μας. Εδώ είναι. Κύριε καθηγητά, πώς είναι η κατάσταση? Νομίζω ότι ευτυχώς όλα είναι υπό έλεγχο, δεν υπάρχει καμία ανησυχία, αλλά δυστυχώς δεν πρέπει να γίνονται αυτά τα πράγματα, και μάλιστα τέτοιες μέρες με αστυνομικές επαιτίους, τα είπαμε και το πρωί. Αλλά ευτυχώς είναι καλά. Είδατε το τραύμα, είναι βαθύ, είναι μεγάλο? Όχι, ευτυχώς είναι καλά. Δεν είναι κανένα κίνδυνο. Θα φύγει ή θα νοσηλευτεί? Νομίζω ότι θα φύγει. Πιστεύω θα φύγει.